Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, για το ίδιο θέμα είχαμε καταθέσει σχετική ερώτηση 8 Δευτέρου του 24. Δυστυχώς δεν υπήρξε απάντηση. Επαναφέρουμε λοιπόν το ερώτημα και σήμερα, επίκαιρο όσο ποτέ, ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να διοριστούν άμεσα οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2Γ του 2022, χωρίς εξαιρέσεις και κόφτες στη δήλωση προτιμήσεων, ώστε να καλυφθούν τουλάχιστον κάποια από τα χιλιάδες κενά των υποστελεχωμένων δημόσιων υπηρεσιών. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα που διαρκεί 15 μήνες από τότε που έγινε ο διαγωνισμός. Αναρτήθηκαν οι πίνακες των επιτυχόντων, χωρίς καν να έχουν εκδοθεί όλες οι προκηρύξεις του διαγωνισμού του 2Γ του 2022. Ακόμα και οι τρεις προκηρύξεις που εκδόθηκαν μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, για τις οποίες εκκρεμούν τα αποτελέσματα, δεν καλύπτουν ούτε το 1/3 του αριθμού των επιτυχόντων, παρά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για 12.000 προσλήψεις, και ενώ οι ανάγκες είναι για πολύ περισσότερες με μόνιμο προσωπικό. Όλες αυτές οι προκηρύξεις αφορούν συνολικά 6.260 θέσεις μόνιμου προσωπικού. Βέβαια, δεν θα αναφερθώ στο ιστορικό της ταλαιπωρίας των επιτυχόντων, το γνωρίζετε. Να πω όμως ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν δοθεί αόριστες υποσχέσεις, αόριστα χρονοδιαγράμματα, επαναλαμβάνω, μετά από 15 μήνες, και το συμπέρασμα που έχουν αποκομίσει οι επιτυχόντες είναι ότι μετά από ένα χρόνο και τρεις μήνες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, και ενώ μέχρι σήμερα έχουν δρομολογηθεί οι προσλήψεις για μόλις 51 επιτυχόντες σε σύνορο 14.837, η κυβέρνηση σχεδιάζει δεύτερο γραπτό διαγωνισμό μέσα στο 2025 και πολύ λιγότερες από τις 11.100 θέσεις που παλιότερα είχε δεσμευτεί ο ΑΣΕΠ σε παλιότερες συναντήσεις με τους επιτυχόντες. Πρόκειται για ανθρώπους κάθε ηλικίας, με οικογένειες, με επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίοι έχουν ξοδέψει κόπο και χρήμα για να διαβάσουν και να πετύχουν, και ενώ μόχθησαν και πέτυχαν στο διαγωνισμό, ακόμα περιμένουν να διοριστούν. Πρόκειται για ένα επιστημονικό δυναμικό, μένει αναξιοποίητο, μολονότι είναι τεράστιες οι ανάγκες της κοινωνίας, σοβαρή υποστελέχωση του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών και είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες όλων τους για την κάλυψη των κενών με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα, οι επιτυχόντες του διαγωνισμού νιώθουν ότι βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, αφού σύμφωνα με τον νόμο 4765 του 2021, εάν γίνει άλλος διαγωνισμός, πριν διοριστούν αυτοί οι επιτυχόντες, με τη δημοσίευση των πινάκων του δεύτερου γραπτού διαγωνισμού, καταργούνται οι πίνακες του πρώτου. Το λέω αυτό διότι σύμφωνα με τον νόμο, μετά τη δημοσίευση των πινάκων του επόμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν μπορούν να γίνουν αναπληρώσεις από επιλαχόντες για τον πρώτο διαγωνισμό. Το ζητούμενο λοιπόν, και γι' αυτό άλλωστε ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να διοριστούν άμεσα όλοι οι επιτυχόντες της 2Γ του 2022. Ευχαριστώ. Αγαπητή κύριε Σιντιχάκη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται προσωπικά για μένα στην πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, στα νέα καθήκοντα που μου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός, και πράγματι υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στους διαγωνισμούς οι οποίοι έχουν γίνει, ο γραπτός διαγωνισμός ο οποίος έγινε το Μάρτιο του 2023, έως την απορρόφηση των επιτυχόντων στις θέσεις που θα διοριστούν. Ψάχνοντας λιγάκι όλο το κύκλωμα μιας διαδικασίας, όλη τη διαδικασία πρόσληψης που υπάρχει, εντοπίζονται καθυστερήσεις και στο στάδιο έκδοσης προκήρυξης, και στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων, αλλά και στο στάδιο από την έκδοση πλέον των οριστικών πινάκων μέχρι την πραγματική ανάληψη υπηρεσίας, γιατί αυτό, και συμφωνώ μαζί σας, αυτό είναι το βασικό, να πάει ο υπάλληλος να εργαστεί και να ξεκινήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη νέα θέση. Σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ έχουν εντοπιστεί ζητήματα τα οποία μπορούν να επιταχυθούν, κυρίως αξιοποιώντας, κυρίως στη φάση προετοιμασίας μιας προκήρυξης, ομογενοποιώντας λιγάκι τη διαδικασία και ζητώντας από τους φορείς να υποβάλουν πιο γρήγορα στοιχεία, πολλές φορές συμπεριλαμβανόμενα, θέλετε, και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αργούν να στείλουν τις θέσεις που έχουν, τα τυχόν επιπλέον προσόντα που επιθυμούν, ή την κατανομή του 12% που αντιστοιχεί, για παράδειγμα, σε άτομα με αναπηρία.
Το δεύτερο είναι στην ίδια τη φάση του διαγωνισμού, της προκήρυξης, έχουμε τη δυνατότητα σε συνεργασία με όλα τα βασικά μητρώα δημόσιας διοίκησης που είναι διαθέσιμα να αντλούνται στοιχεία αυτόματα, ώστε να περιορίζεται ο χειροκίνητος έλεγχος του ΑΣΕΠ. Αν για παράδειγμα εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία, αυτή τη στιγμή αναγκάζομαι χειροκίνητα να βάλω την προϋπηρεσία μου και πάει ένας υπάλληλος στο ΑΣΕΠ και ελέγχει μία-μία εγγραφή αν συμφωνεί με το δικαιολογητικό που έχω αναρτήσει. Στη στιγμή που στον ΕΦΚΑ, για παράδειγμα, υπάρχει πλέον αυτή η πληροφορία, ιδίως μετά το 2000 και σε πλήρη ανάλυση, θα μπορούν κάποια στοιχεία να αντλούνται από εκεί ή όπως ας πούμε το πτυχίο, το οποίο είναι διαθέσιμο. Πάρα πολλά ιδρύματα έχουν μπει στο πτυχία.gov.gr και μπορούμε να βγάλουμε αντίγραφα πτυχίου και να πάρουμε τις πληροφορίες. Όλο αυτό θα γλιτώσει μια μεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται οι υπάλληλοι του ΑΣΕΠ στον έλεγχο μία-μία συνέντευξη, καθώς μπαίνουν και κάνουν χειροκίνητη εργασία. Και το τρίτο κομμάτι που αφορά την έκδοση πλέον των αποτελεσμάτων έως την ανάληψη της υπηρεσίας, και εκεί αναζητούμε τρόπους να τρέξει πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία. Πολλές φορές από την έκδοση των πινάκων υπάρχει ένας χρόνος μέχρι να αναλυθεί η υπηρεσία και υπάρχει και το συχνό δυστυχώς φαινόμενο, ιδίως σε μικρούς δήμους, για παράδειγμα ορεινούς, νησιωτικούς κτλ., ο επιτυχών να μην αποδέχεται το διορισμό και να χρειαστεί να περιμένει ένα χρόνο μέχρι να εμφανιστεί ο δεύτερος, αφήνοντας ένα πραγματικό κενό, ιδίως σε κλάδες που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη οι φορείς. Ειδικά για την προκήρυξη, τον γραπτό διαγωνισμό, προχτές, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης η κατάταξη των επιτυχόντων της 2ΓΒ που ήταν τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ήταν για την πλήρωση 1.843 θέσεων ΤΑΦΕ. Είχαν υποβληθεί 1.997 αιτήσεις συμμετοχής. Οι διοριστές είναι 1.225. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το κενό των 600 περίπου κενών θέσεων? Διότι δεν υπήρχαν είτε οι επιτυχόντες σε συγκεκριμένη κατηγορία, είτε δεν υπήρξαν προτιμήσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες θα επαναπροκηρυχθούν άμεσα. Τώρα από εκεί πέρα, τέλος Ιουλίου, θα βγουν οι προσωρινοί πίνακες για την 3ΓΒ πλέον, που ήταν η πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και είμαστε σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ ώστε άμεσα και σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες πριν εντός του Ιουλίου να δούμε πώς θα επιταχυθεί και ο διαγωνισμός για την απορρόφηση επιπλέον θέσεων από τον γραπτό διαγωνισμό του 2023, πριν προκηρυχθεί ο γραπτός διαγωνισμός για το 2025 κάποια στιγμή μπροστά, περίπου μέσα στο 2025, που συμπληρώνει τη διετία, αν θέλετε, μετά τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό. Και εκεί, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, να ζητούμε τρόπους για να γίνει πολύ πιο γρήγορα ο έλεγχος των νέων αιτήσεων που θα υποβληθούν, ακόμα και αν χρειαστεί να επανεξετάσουμε κάποιες μοριοδοτήσεις συμπληρωματικές που υπάρχουν. Αλλά, πάση περιπτώσει, περιμένουμε και την πρόταση του ΑΣΕΠ πώς μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα έλεγχος, ώστε μετά την προκήρυξη να υποβάλουν οι επιτυχόντες στις θέσεις, να βγουν άμεσα οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες και να αναλάβουν το συντομότερο δυνατό καθήκοντα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει, πρέπει να κάνουμε το πάνω ώστε ένας διαγωνισμός του ΑΣΕΠ να ελέγχεται και να διεξάγεται με τον άριστο τρόπο που το πραγματοποιεί η ανεξάρτητη αρχή, και να τους δώσουμε τα τεχνολογικά εργαλεία που χρειάζονται ώστε να κάνουν πολύ πιο γρήγορα τους ελέγχους και πολύ πιο αποτελεσματικά την εργασία τους. Θα σας πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ένας μέσος υπάλληλος του ΑΣΕΠ ελέγχει, λόγω της πληθώρας των πληροφοριών που υπάρχουν, μέσα γύρω στις 10 με 12 αιτήσεις την ημέρα. Άρα, φανταστείτε σε διαγωνισμό που συζητάμε για 15.000, όπως είναι η ΠΕ, πόσο επιβάρυνση μεγάλη υπάρχει και καθυστέρηση στο να αξιολογηθούν και να εξεταστούν όλα τα κριτήρια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κρατάω 2-3 σημεία από την τοποθέτησή σας. Καταρχήν, ότι από ό,τι φαίνεται θετική εξέλιξη για η δημοσίευση του ΦΕΚ προχθές για τον διορισμό των 1.225. Οι 600 είναι ένα ερωτηματικό. Καλό είναι ακόμα μεγαλύτερη διευκρίνηση στη δευτερολογία σας. Και επίσης δέσμευση, αν καλά το καταλαβαίνω, να προηγηθεί ο διορισμός των επιτυχόντων του πρώτου διαγωνισμού πριν προκηρυχθεί ο αμέσως επόμενος. Αυτό με μία άνω τελεία, αν καλά το κατάλαβα, με μία άνω τελεία. Τώρα, από εκεί και μετά, έπρεπε να περάσει ένας χρόνος και βάλε 15 μήνες
για να ευαισθητοποιηθεί η κυβέρνηση και να κάνει σύσκεψη στο Μαξίμου και να αποδεχτεί ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει καθυστέρηση, το Υπουργείο κτλ. Με θέμα την επιτάχυση των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ στο δημόσιο τομέα και να έχει τους εργαζόμενους σε αυτή την κατάσταση αναμονής και άγχους. Να σας θυμίσω, το είπατε λίγο κι εσείς, αλλά θα σας θυμίσω τι έλεγε 27 Δευτέρου του 23 ο κύριος Βορύδης, ο οποίος έλεγε «Με το ισχύον καθεστώ της τυπικής μοριοδότησης τότε, Φλεβάρι του 23, απαιτούνται περίπου 2 έτη προκειμένου να ολοκληρωθεί μια πρόσληψη. Με τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αυτό το χρονικό διάστημα θα συγκροτήσει στους 7 μήνες». Εμά έχουν περάσει 15. Έχουν περάσει 15. Τώρα, όλα όσα είπατε με την ψηφιοποίηση, με τον COVID.gr, με την επιτάχυνση των διαδικασιών κτλ., έχω να σας πω τα εξής. Βέβαια, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες προσλήψεων, η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που σήμερα καθυστερούν την πλήρωση θέσεων και η ενίσχυση του κύρους του ΑΣΕΠ που λέτε, από μόνα τους δεν λύνουν το ζήτημα της αδιοριστίας που αποτελεί μια μνημονιακή σταθερή πολιτική όχι μόνο της δικής σας κυβέρνησης, όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Η πραγματικότητα που αναδύεται σήμερα με τον πιο τραγικό τρόπο είναι ότι με την υποστελέχωση των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών, νοσοκομεία, σχολεία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τον ΑΣΕΠ που λέτε ότι δεν προλαβαίνουν οι υπάλληλοι να ελέγχουν τις αιτήσεις κτλ. Διορίστε, η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει, επιτρέψτε μου, ένα επικοινωνιακό παιχνίδι σχετικά με το σύστημα προσλήψεων χωρίς να κάνει προσλήψεις. Χωρίς να κάνει προσλήψεις. Και την ίδια στιγμή η εργασία των δημοσίων υπαλλήλων εντατικοποιείται. Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις είναι αυτές που κυριαρχούν. Τώρα, οι τεχνικές αδυναμίες, οι καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων, των επιτυχώντων, τα τεχνικά σφάλματα, γιατί προκύψαν τέτοια ζητήματα, η αλλίωση των κωδίκων ορισμένων αιτήσεων που προκάλεσαν αναστάτωση υποψηφίους, είναι ευθύνη του ΑΣΕΠ, δηλαδή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Το ΑΣΕΠ μπορεί να περιβάλλεται με το φωτοστέφανο, να το πω έτσι, της ανεξάρτητης αρχής, αλλά δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ως ΚΚΕ. Είναι βαθιά εξαρτημένο από τους δημοσιονομικούς κόφτες, τις αντιλαϊκές πολιτικές και κινείται στα πλαίσια που ορίζει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο της εκάστοτε κυβέρνησης. Ειδικά αυτή την περίοδο, κύριε Υπουργέ, οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανάγκη από μαζικές προσλήψεις, από μαζικούς μόνιμους διορισμούς, από τη θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας, να ζωντανέψουν οι σχολικές μονάδες. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο ο τρόπος του διορισμού και η επιτάχυνση αυτών, που είναι βέβαια ζήτημα γιατί αυτό κουβεντιάζουμε σήμερα, αλλά το ότι δεν γίνονται οι διορισμοί με συνέπεια στις υπηρεσίες και στα κοινωνικά δικαιώματα. Το ΚΚΕ, ξέρετε, έχει μια πάγια θέση που διεκδικεί την κάλυψη όλων των κενών στο ύψος των πραγματικών αναγκών με μόνιμους υπαλλήλους και να καταργηθεί αυτό το άθλιο καθεστώς των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η ταλαιπωρία των επιτυχώντων, να διοριστούν άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση και αστερίσκους, δηλαδή να ανταμυφθούν όσοι κοπίασαν, προσπάθησαν και πέτυχαν στον πρώτο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό. Και θα δανειστώ ένα πολύ επιτυχημένο σύνθημα δικό τους, που λέει «Κανένας επιτυχών αδιόριστος, επιτυχών σημαίνει διοριστέως». Αυτό είναι. Και συνοψίζοντας 2-3 και με την ανοχή του Προέδρου, άμεσος διορισμός όλων των επιτυχώντων του πρώτου πανελλαδικού διαγωνισμού, για να επιβραβευτεί η προσπάθειά τους, να προκηρυχτούν άμεσα οι θέσεις ΤΑΦ ε και ΠΕ του προγραμματισμού του 2024, τις οποίες γνωρίζει το ΑΣΕΠ από το φθινόπωρο του 2023, να τους δοθούν οι θέσεις του προγραμματισμού του 25 και του 26 και τέλος, γνωρίζετε ότι η θέση του ΚΚΕ είναι ότι το πτυχίο είναι το μοναδικό εισιτήριο για την επαγγελματική αποκατάσταση κάποιου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιας και συζητάμε αυτό το θέμα, πρέπει να γίνει τροποποίηση της νομοθεσίας του νόμου 4765 του 2021, έτσι ώστε, και κλείνω με αυτό, οι δεξαμενοί των επιτυχώντων και οι πίνακές τους να μην έχουν χρονικό ή άλλο περιορισμό που να επηρεάζεται από τους επόμενους γραπτούς διαγωνισμούς. Ευχαριστώ πολύ.